Τώρα, να σας ρωτήσουμε, επειδή από εσάς περνάει αυτή η ιστορία, γιατί δεν έχουν καθαρίστριες στα σχολεία? Γιατί φωνάζουν τα παιδιά ότι δεν έχουν καθαρίστριες? Δεν τις έδωσαν οι Δήμοι, δεν τις προσέλαβαν, δεν δώσατε τα λεφτά? Ένα λεπτό. Καταρχήν, στη δική σας εκπομπή έχουμε διευκρινίσει πλήρως τι έχει γίνει με το θέμα των καθαριστριών. Σωστά. Φέτος το κράτος δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι πέρσι και από τις προηγούμενες χρονιές για την καθαριότητα στα σχολεία. Προσλήφθηκαν 9.480 καθαρίστριες από τους Δήμους, γιατί το θέμα πλέον είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης των Δήμων. Και σε σχέση με πέρσι, που ήταν 3.500 η πλήρους απασχόλησης, φέτος η πλήρους απασχόληση είναι 5.000. Άρα, το κράτος έχει δώσει περισσότερα χρήματα, έχει αυξήσει τον αριθμό πλήρους απασχόλησης για τις καθαρίστριες και έχει λύσει και μια σειρά θέματα που τις απασχόλησαν. Γιατί φωνάζουν τα παιδιά και οι δάσκαλοι? Γιατί φωνάζουν τα? Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους δήμους, σε κάποιες περιοχές, να υπάρχουν θέματα τα οποία χρειάζονται ρύθμιση. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, γιατί παρακολούθησα ένα μέρος της συζήτησής σας με την κοπέλα, τη μαθήτρια, που εκπροσωπεί τα παιδιά, και με τον καθηγητή. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τα νέα παιδιά ασφαλώς έχουν δικαίωμα να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Θέλουν κάτι καλύτερο, θέλουν ένα καλύτερο σχολείο, αντιλαμβάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο. Αυτό είναι απολύτως θεμητό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Σε αυτό που βλέπω πρόβλημα όμως είναι ότι το να κλείνεις το σχολείο, να κρατάς το σχολείο σου κλειστό, δεν βοηθάει στο να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις. Δεν βοηθάει στο αποτέλεσμα που θέλεις, να πάρεις καλύτερη γνώση και σε πιο ασφαλείς και υγιείς συνθήκες. Πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούσαν κάλλιστα να συζητήσουν με την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή τους, να συζητήσουν με τους εκπροσώπους. Γιατί να το κάνουν αυτό τα παιδιά, κύριε Υπουργέ? Γιατί να το κάνουν αυτό τα παιδιά? Γιατί όταν κάποιος, κύριε Παυλόπουλε, με ρωτήσατε κάτι, να σας απαντήσω. Ναι. Όταν κάποιος θέλει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Να βάλω το επιχείρημα, συγγνώμη. Όταν τα παιδιά ακούνε την κυβέρνηση να λέει. Τώρα μου, συγγνώμη, έχω πάρει εδώ θέμα συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα σας. Όταν τα παιδιά ακούν την πολιτεία να λέει, εγώ θα είμαι στο πλευρό σας. Και οι μάσκες πάνε και είναι κουκούλες. Σε κάποιες περιοχές, να δεχθώ σε λίγες, αλλά πρέπει να το ελέγξετε. Ποιοι δήμαρχοι δεν έχουν ανταποκριθεί, αν δεν το έχουν κάνει? Δεν έχουν πάει οι καθαρίστριες έτσι όπως εσείς έχετε εξαγγείλει και η κυβέρνηση. Ποιο άλλο μέσο έχουν τα παιδιά να διαμαρτυρηθούν? Να πάει μια συντονιστική επιτροπή στο Δήμο? Ακούστε, να είμαι ξεκάθαρος. Το χειρότερο σχολείο είναι το κλειστό σχολείο. Δεν ξέρω εσείς όταν ήσασταν μαθητής πόσα παιδιά ήσασταν στην τάξη σας. Δεν ξέρω. Δεν είχαμε κορονοϊό. Δεν είχα κορονοϊό. Μισό λεπτό. Πάντως, στα δικά μας χρόνια ήμασταν οι διπλάσιοι στις σχολικές τάξεις. Και αυτό δεν εμπόδισε ανθρώπους να μορφωθούν και να προοδεύσουν. Σήμερα είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός. Υπάρχει σημαντικός αριθμός σχολικών τάξεων, ο οποίος είναι με περιορισμένο αριθμό μαθητών. Επαναλαμβάνω και θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό. Με το διάλογο και τη συζήτηση μπορούν να λυθούν προβλήματα. Διότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους. Και από την κυβέρνηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση και ασφαλώς θέλω να πιστεύω καλή διάθεση από τα παιδιά και τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους γονείς. Δεν έχουν πάει οι μάσκες ακόμα. Υπουργέ μου, συγγνώμη για την επιμονή μας. Αλλά οι μάσκες δεν έχουν πάει ακόμη. Εσείς... Κύριε Παυλόπουλε. Ναι. Με ακούτε? Ναι, ναι. Επαναλαμβάνω ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τις καταλήψεις. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο κοινός τόπος, η υπόλοιπη συζήτηση μένει στον αέρα. Όλοι έχουμε διεκδικήσει, όλοι έχουμε αγωνιστεί και όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει μέτρο και λογική στις συμπεριφορές όλων μας. Πιστεύω ειλικρινά ότι τα παιδιά, σαν τη μαθήτρια που δείξατε, με συζήτηση στην περιοχή με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, με τους εκπροσώπους του κράτους, μπορούν να βρουν λύσεις. Δεν νομίζω ότι κανένας γονιός θέλει να δει το παιδί του, Υπουργέ, να μπαίνει στη διαδικασία, να μπαίνει σε συζήτηση σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, δύσκολη ηλικία, όπως είναι η εφηβεία, να λύσει τέτοια ζητήματα. Και δεν νομίζω ότι κανένας μας, είτε γονιός είτε πολιτικός, θα έπρεπε να το θέλει αυτό. Να βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά μας. Να σας πω κάτι. Για να δούμε λίγο αντικειμενικά την κατάσταση.
Στα σχολεία φέτος είναι περισσότερες καθαρίστρες. Mm-hmm. Στα σχολεία φέτος είναι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Στα σχολεία φέτος αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα μια φορά στα 100 χρόνια. Την πανδημία του κορονοϊού. Άρα πρέπει από όλους να υπάρχει καινοτόμο πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας, διαλόγου, συνένεσης και ενότητας για να τα καταφέρουμε. Με το να τραβάει ο καθένας το σκηνή προς την Α ή τη Β κατεύθυνση και να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους θέματα για κομματικούς σκοπούς, πιστεύω ότι δεν προσφέρει τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Λέτε και ότι το χειρότερο, ένα έχει λεπτό, κομματική σφραγίδα αυτό. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω ότι η θέση μας είναι ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με διάλογο και πιστεύω ότι τα κλειστά σχολεία πλήττουν πολύ περισσότερο τα παιδιά των πιο φτωχών και αδύναμων οικογενειών. Για να διότι κλείσουμε, εάν η οικογένεια έχει την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει στο παιδί της, ιδιαίτερα στο σπίτι, την ημέρα που κάποια 5-10 παιδιά είναι στην κατάληψη στο σχολείο, τότε το παιδί δεν έχει πρόβλημα. Γνωρίζω παιδιά νυχτερινών σχολείων στο Λεκανοπέδιο Αττικής, τα οποία θέλουν να μπουν μέσα να κάνουν μάθημα και ενοχλούνται και εμποδίζονται από συμμαθητές τους, λίγους των γενικών πρωινών σχολείων, που δεν τους επιτρέπουν να μπουν. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να υπάρξει λογική και διάλογος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και κυρίως είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του λόφου. Και ταυτόχρονα μας είπατε βεβαίως ότι τα παιδιά το κάνουν επειδή εξυπηρετούν και κομματικά ωφέλη. Δεν σας είπα αυτό, κυρία Πετροκοϊ. Αυτό είπατε, μην στο στόμα αυτό μου. Είπατε. Όχι, κυρία Πετροκοϊ, δεν θα βάζετε στο στόμα μου λόγια. Τώρα δεν τι, είπα. Να ζητήσουμε να το παίξουμε ξανά. Κυρία αυτό Πετροκοϊ, είπατε. Να ξαναπαίξετε αυτό που είπα. Είπα ότι δεν είναι σωστό να χρησιμοποιεί κανείς κινητοποιήσεις των παιδιών για κομματικούς λόγους. Αυτό είπα, κυρία Κουτρόφου. Ότι δηλαδή καπελώνονται κομματικά. Αυτό λέτε. Επιχειρείται κομματικό καπέλωμα. Αυτό λέτε. Όχι, είπα ότι δεν πρέπει κανένας να χρησιμοποιεί αυτές τις κινητοποιήσεις για κομματικούς λόγους. Αυτό είπα. Τελευταία ερώτηση για το σχολιά, για να κλείσουμε να πάμε στα υπόλοιπα. Οι μάσκες θα πάνε και θα είναι σωστές αυτές τις φορές. Καταρχήν έχει πάει ένα σημαντικό τμήμα μασκών στα σχολεία. Ναι. Κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κουτροκόη, γιατί υπάρχει ένας γενικός αφορισμός. Τα χρήματα είχαν δοθεί εγκαίρως στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα για αυτό το σκοπό με διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες. Το λάθος που υπήρξε από την υπόδειξη που έγινε σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις διορθώνεται και εξ όσων γνωρίζω, γιατί είναι αρμοδιότητα και θέμα που το διαχειρίζεται τεχνικά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, είναι στη φάση που προχωρά στην αντικατάσταση του τμήματος των μασκών. Αλλά λεπτομέρειες γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσετε από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Εντάξει. Να είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα και ένα πρόβλημα. Και λοιπόν, θέλουμε όλοι μαζί να δείξουμε ότι η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση στηρίζει όλες τις οικογένειες και όλα τα παιδιά προκειμένου να έχουν τις μάσκες που είναι η μοναδική ασπίδα προστασίας απέναντι στον κορονοϊό.